Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Οκτωβρίου του 2018, παρακολουθούμε τις κυριότερες εξελίξεις. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση για συντάξεις και αφορολόγηση τον 5ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς επιμένει στην εκτίμηση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα κλειδώσει 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022, εάν δεν εφαρμοστούν πλήρως οι συμφωνισμένες περικοπές. Αισιόδοξο εμφανίζεται ο Ζόραν Ζάεβ για τις εξελίξεις στη χώρα του κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Θα κάνουμε το παν για συμφωνία στο κοινοβούλιο, τονίζει. Οι βουλευτές μας θα συνομιλούν με την αντιπολίτευση, συμμετέχω και εγώ όπως και ορισμένοι από τους υπουργούς μου. Η πορεία των συνομιλιών μου δίνει ελπίδα ότι εντός αυτής της επόμενης εβδομάδας θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Γεια σας.